Το σχέδιο τη επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να αρνηθεί το ρωσικό φυσικό αέριο λόγω τη πανευρωπαϊκή περικοπή τη κατανάλωση κατά 15% δεν θα αντέξει στη δοκιμασία του χειμώνα. Αυτό εκτιμά ο οικονομή, ρίχνοντα νερό στο μήλο τη ούτω ή άλλω έκδηλη ανησυχία των Ευρωπαίων. Εάν ο ερχόμενο χειμώνα είναι ήπιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επιβιώσει. Αλλά αν κάνει κρύο, η Ένωση θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει ενωμένη σε δύσκολε στιγμέ. Η Γερμανία θα πρέπει ιδιαίτερα να δείξει αλληλεγγύη με άλλε χώρε. Είναι στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγωγών Φυσικού Αερίου. Για παράδειγμα, θα τη επιτρέψει να αφήσει αέριο στην Τσεχία, ώστε οι άνθρωποι να μην παγώσουν εκεί και να θέσουν τα εργοστάσια του σε αδράνεια. Όλοι θυμούνται πω στην αρχή τη πανδημία η Γερμανία ήταν μεταξύ των χώρων που για χάρη τη ευημερία του περιόρισαν την εξαγωγή ιατρική προστασία. Γράφει η Εφημερίδα. Υπενθυμίζεται πω, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για εθελοντική μείωση τη ζήτηση φυσικού αερίου κατά 15% αυτό το χειμώνα, αναφέρει η ανακοίνωση του Συμβουλίου. Ο κανονισμό του Συμβουλίου προβλέπει επίση τη δυνατότητα ενεργοποίηση ενωσιακή προειδοποίηση σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, οπότε η μείωση τη ζήτηση φυσικού αερίου θα καταστεί υποχρεωτική. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν παρέκκληση για να προσαρμόσουν τι υποχρεώσει του για μείωση τη ζήτηση, εάν έχουν περιορισμένε διασυνδέσει με άλλα κράτη-μέλη και μπορούν να αποδείξουν ότι οι εξαγωγικέ ικανότητε διασύνδεση ή η εγχώρια υποδόμη LNG του χρησιμοποιούνται για την ανακατεύθυνση φυσικού αερίου σε άλλα κράτη-μέλη στο ΕΠΑΚΡΟ. Καλωριφέρ με κόφτη 19 βαθμών, απαγόρευση κυκλοφορία για τον δημόσιο φωτισμό και προώρο κλείσιμο εμπορικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει στο μεταξύ το ιταλικό σχέδιο για τη μείωση τη κατανάλωση αερίου. Το 15% των περικοπών που προτάθηκαν αρχικά έχουν αναδιομορφωθεί αναχώρα, ...ανάλογα με το πόσο αέριο εξάγουν και τον τρόπο διασύνδεσή του, όπω εξήγησε ο Υπουργό Οικολογική Μετάβαση, Ρομπέρτο Τζιγκολάνη. Άρα θα πρέπει να εξοικονομήσει 7% σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Έχουμε ήδη προβλέψει ένα σχέδιο εξοικονόμηση που είναι ίσο ή μεγαλύτερο από αυτόν τον αριθμό, είπε, προσθέτοντα όσο για του Ιταλού πολύ λίγα θα αλλάξουν. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.